Γίνε καλός άνθρωπος, αλλά μη σπαταλάς το χρόνο σου για να το αποδείξεις. Εάν δεν πέφτετε περιστασιακά, σημαίνει ότι έχετε σταματήσει να περπατάτε. Η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση σε κάποιον που δεν εκτιμά τα λόγια σου. Μάθετε να λέτε όχι, χωρίς να δίνετε εξηγήσεις για τον εαυτό σας. Να είστε εγωιστές με το χρόνο σας, πολλοί άνθρωποι δεν τον αξίζουν. Ξέχνα ότι σε πλήγωσε, αλλά μην ξεχνάς ποτέ τι σου έμαθε. Όσο πιο ήσυχος γίνεσαι, τόσο περισσότερα μπορείς να ακούσεις. Όταν χτίζεις τη σιωπή, οι άνθρωποι δεν ξέρουν σε τι να επιτεθούν. Το μόνο άτομο που νοιάζεται για τις ελπίδες και τα όνειρά σου είσαι εσύ, το μόνο άτομο που θα τα κάνει να συμβούν είσαι εσύ. Υποφέρουμε περισσότερο στη φαντασία, παρά στην πραγματικότητα. Το μίσος είναι μια κατάρα που δεν επηρεάζει το μισητό, δηλητηριάζει μόνο το μισητή. Απελευθερώστε τη μνησικακία σαν να ήταν δηλητήριο. Όσο περισσότερο ενδιαφέρεσαι για τους άλλους, τόσο πιο ενδιαφέρον σε βρίσκουν. Αν θέλεις να είσαι ενδιαφέρον, να ενδιαφέρεσαι. Οι άνθρωποι σας εμπνέουν ή σας στραγγίζουν, επιλέξτε τους με σύνεση. Θα σε κρίνουν ό,τι και αν γίνει, γι' αυτό να είσαι αυτός που θέλεις. Εάν περπατάτε μόνο τις ηλιόλουστες μέρες, δεν θα φτάσετε ποτέ στον προορισμό σας. Ελέγξτε τις σκέψεις σας, αλλιώς οι σκέψεις σας θα σας ελέγχουν. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε διαμάχη, συμφώνησε στη διαφωνία. Μην εγκαταλείπετε ποτέ κάτι που πραγματικά θέλετε. Είναι δύσκολο να περιμένεις, αλλά είναι πιο δύσκολο να το μετανιώνεις. Μια μέρα οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν καν σε εσένα, θα πουν σε όλους πως σε γνώριζαν. Όταν είσαι θυμωμένος, μην είσαι σιωπηλός. Το μέλλον σου σε χρειάζεται, το παρελθόν σου όχι. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να γίνει αρχάριος, κανείς δεν άρχισε και ήταν εξαιρετικός. Οι λέξεις είναι σαν τα κλειδιά, αν τα επιλέξετε σωστά μπορούν να ανοίξουν οποιαδήποτε καρδιά και να κλείσουν οποιοδήποτε στόμα. Μετατρέψτε τις πληγές σας σε σοφία. Ο φόβος είναι προσωρινός, η μετάνοια είναι για πάντα. Έχετε τρεις επιλογές στη ζωή, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα πράγματα να συμβαίνουν, να κάνετε τα πράγματα να συμβαίνουν ή να αναρωτιέστε τι στο διάολο συνέβη. Ποτέ μην μπείτε στους φίλους σας στα σχέδια σας, σταματήστε να τους εμπιστεύεστε υπερβολικά. Μην αφήνετε κανένα να μάθει τι κάνετε μέχρι να γίνει. Μην κλαις γιατί τελείωσε, χαμογέλα γιατί συνέβη. Αν θέλεις οι άνθρωποι να σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό, πρέπει να σταματήσεις να τους λες πολλά πράγματα για τον εαυτό σου. Το να κυριαρχείς τους άλλους είναι δύναμη, το να κυριαρχείς τον εαυτό σου είναι η αληθινή δύναμη.